Μάιος 2017, βρίσκομαι στο Πήλιο και από εδώ, στα πλαίσια της συναυλίας του Χρήστου Νικολόπουλου στο Ισραήλ, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω με πλάνα, κυρίως μέσα από την κάμερα του κινητού, τα στάδια του ταξιδιού και της διαδρομής αυτής. Άνθρωποι από όλη τη γη καμιά φορά μαζεύονται ούτως ώστε να παίξουν μουσική. Αυτό είναι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Μέσα από ένα τέτοιου είδους ταξίδι προκύπτουν όμορφες στιγμές και εμπειρίες που αξίζει να ζήσει κανείς. Αυτή είναι η αρχή του ταξιδιού μας. Εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε στον προορισμό μας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Σύγχρονη μουσική, σύγχρονος κόσμος, γρήγορη μουσική, γρήγορος κόσμος, γρήγορες αλλαγές, γρήγορη εξέλιξη, γρήγορη αντίληψη, όλα γρήγορα. Κάθε μέρα ακόμα πιο γρήγορα. Τρέξτε να προλάβετε. Και όλα αυτά γιατί ακριβώς? Γιατί τρέχουμε. Γιατί τρέχουμε να προλάβουμε. Τι τρέχουμε να προλάβουμε? Απλώς ζούμε σε έναν κόσμο που έχει επιταχυνθεί πολύ περισσότερο από τότε που γεννηθήκαμε και διαρκώς επιταχύνεται. Φυσικά και η μουσική ακολουθεί. Η μουσική ακολουθεί εμάς, την έκφρασή μας, τη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει με τη μουσική. Σημαντικό, δεν είναι απλό να κάνει κανείς συναυλία. Δεν είναι εύκολο να κάνω αυτό το είδους ντοκιμαντέρ που έχω βαρεθεί να ολοκληρώσω, αλλά το προσπαθώ, γιατί επίσης οδηγώ και είναι παράνομο αυτό που κάνει. βγαίνουμε από την πόλη του Βόλου. Πάμε προς Εθνική Οδό και προς Αθήνα μετά. Ποιος είναι ο πιο αρχαίος ήχος στο μυαλό του καθενός που είναι ταυτισμένος με την Ελλάδα, και ας μην είναι όντως αρχαίος, αλλά ποιος είναι ο πιο αρχαίος? Το μπουζούκι. Έχει πιάσει λοιπόν αυτή η βροχή. Τώρα ο καιρός αλλάζει διαρκώς. Πλησιάζουμε λοιπόν στην Αθήνα για τη συνέχεια του ταξιδιού μας προς το Ισραήλ, όπου θα πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Συναυλία Χρήστου Νικολόπουλου στο Ισραήλ λοιπόν, με Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, μια νεότερη τραγουδίστρια του Αφροδίτη, και φτάνουμε λοιπόν στην Αθήνα. We wish a pleasant afternoon. Goodbye and enjoy your stay. Ladies and gentlemen, ready for takeoff. Please make sure that those against the passengers are private. Cabin crew doors to disarm and cross check. Ωραία, άρα δεν περιμένει. Ο χώρος είναι σχεδόν 68. Ναι, αλλά εντάξει, εκεί, εντάξει. Ναι, βάλτε εδώ. Στην πόλη του Τελ Αβίβ λοιπόν, περπατάμε να πάμε σε κάποιο εστιατόριο για φαγητό. Τρομερός τύπος εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείς να πεις. Έκανες 4 ραντεβού για 200 ευρώ, ας πούμε, να σου κόψει 5 φορές ραντεβού. Και μόλις θα πεθάψουνε με το βιβλίο του ή καγκαλιά. Κοστάει τάχα. Ωραίος, ωραίος. Ο καλύτερος ηθοποιός. Είχε στο γραφείο του κάτι φωτογραφία. Είναι στο σπίτι ένα... Έχει στούντιο. Πού παίζει όλα. That's why I like my group. Είναι δύο. And it's worse better, yeah? Yeah. You got the sound, right? No, I play, so I know it's like this. It's connected from the stage and from the place. Except that it's bad for your ear. I'm holding that, like clap thing. Okay, like my regular, Δεν λέει λάζει το χέρι τα φωτοσία κανένας. Για το πέρα. Can I have one of those? Sorry? Of course, of course. Παίξε κάτι. Έτσι, αυτό ήταν. Θα πάω τώρα ένα λεπτό, προηγήσε μας. Ένα φορτηγό τεράστιο, έτσι. Οπότε φράγμα αέρα το καράβι, έτσι. Ανοίξανε το βρέσι, αν το βλέπεις. Εντάξει, καθίσε να τελειώσει την drums. Ένα, δύο, ένα, δύο. Για πια χτυπιέσαι και με βάς. Yes. Ωραία, έτσι μπαίνουμε με 4 μέτρα. Και από εκεί και πέρα... Άρα δεν παίξετε τίποτα στην αρχή. Κι αν σ' αγάπησα, σε γελαστικά και τη μοίρα μου καταραστικά, καταραστικά. Φύγε, 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 φύγε. Είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, τα παιδιά εδώ πέρα τεχνική πάρα πολύ καλή, βοηθήσανε στο μέγιστο, ο κόσμος γενικά έχουμε πολλά κοινά, όλα τα πράγματα εδώ φαίνονται οργανωμένα και δείχνει ότι θα εξελιχθεί έτσι όπως πρέπει η συναυλία. Το στόμα γεμάτο φιλιά κατεβαίνεις δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα λαμπουλιά. Καλημέρα. Με το στόμα. Ελάτε να βρέψουμε. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ανάμεσα καλή πολύ και τζάνιο, βρήκα το Θεό τον επουράνιο. Ανάμεσα το φίλο μου τον έρτηκα, με τα βαριά τσιγάρα και τα σερτικά. Και φουμά από τσαλάκια, άγιους έβλεπα και αγελάκια. Και φουμά στην κρεατίδα, ό,τι να κάπαγες απ' τη στίδα. Και μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε, σαν να μαγριολούν. Πάμε! Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μη λες φορά. Τα λόγια είναι φθηνά, δεν είναι αληθινά, σ' αγαπώ, μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα, για να σε βρω. Ανέβαμε στα κύματα εσύ και εγώ, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είσαι. Ευχαριστούμε. Χρήστος Νικολόπουλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πίσω στο ξενοδοχείο η συναυλία τελείωσε, ήταν πραγματικά καταπληκτικά. Ήταν πραγματικά φανταστικά, είμαι τυχερός.